Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Παπαναστάση, και από εσάς για το φορολογικό νομοσχέδιο, για αυτές τις φοροελαφρύνσεις που ήδη ακούσατε. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αξιωματική αντιπολίτευση τις βλέπει με επιφύλαξη και κρίνει ότι δεν είναι προς τη φιλολαϊκή κατεύθυνση. Εσείς τι λέτε? Φοροελαφρύνσεις θα υπάρξουν. Όπως φτύνουν και οι ΔΕΗ. Όπως φτύνουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όμως ο εργαζόμενος κοιτάζει τη σούμα. Εγώ θα σας πω ότι από το 2011 μέχρι σήμερα μεσοσταθμικά οι αμοιβές έχουν μειωθεί κατά 25%. Οι συντάξεις είναι κατηγορίες συνταξιούχων που οι συντάξεις τους από την αρχή της κρίσης μέχρι τώρα έχουν μειωθεί 50 και 60%. Άρα λοιπόν αυτές οι φοροελαφρύνσεις τις οποίες επικαλείται η κυβέρνηση και που αν θέλετε και σε κάποιο βαθμό εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν προηγούμενη κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να πω ότι είναι ούτε καν ασπιρίνες. Την χασούρα τη συνολική την οποία έχει ο εργαζόμενος δεν την καλύπτουν σε καμιά περίπτωση. Και αυτό το λέω γιατί. Μπορεί να υπάρξει μια φοροελάφρυνση. Έχει γίνει ιδιαίτερα ακριβή η παιδεία, η υγεία, η ενέργεια, όλοι αυτοί οι κλάδοι που στο τέλος του μήνα, πολύ πριν το τέλος του μήνα, όχι στο τέλος του μήνα, πολύ πριν το τέλος του μήνα, ο κάθε εργαζόμενος βλέπει την τσέπη του άδεια. Άρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση σήμερα δεν είναι παρά μόνο για το θεαθήνε. Επί της ουσίας την λαϊκή οικογένεια, την εργατική οικογένεια δεν την καλύπτει. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης η οποία βέβαια δεν είναι ξεκομμένη, είναι συνδυάζεται και με πάρα πολλά άλλα μέτρα, όπως είναι η καταστολή, όπως είναι η απαγόρευση ή η οριοθέτηση, αν θέλετε, των αγωνιστικών διεκδικήσεων πάνω σε αυτά τα πράγματα, στις διεκδικήσεις δηλαδή αυτής της ανέχειας, στη βελτίωση των εργαζομένων. Και είναι ένα πακέτο το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε συνολικά, γιατί έτσι το βλέπω ο εργαζόμενος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Απόλυτο, να το πεις, ίσως να μην το ξέρετε. Είναι πρώην στρατιωτικός. Αυτό. Είναι ναι, είναι, εγώ ήθελα να τον γνωρίσω από κοντά γιατί. Η έλεγχο τη προσοχή σα. Είχα διαβάσει ότι είναι απόστρατος των ενόπλων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων τη Σταγματάρχη. Απόστρατος, νομίζω έτσι. Και έχετε τελειώσει τη σχολή Ευελπίδων. Από τη σχολή Ευελπίδων. Την οποία τελειώσατε πότε τη σχολή Ευελπίδων. Τώρα, το πόσο παράδοξο είναι ένα συνταγματάρχη. Ναι, αυτό προσοχή. Γιατί δεν υπάρχουν κομμουνιστές και στο στράτευμα, δεν κατάλαβα. Δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρχε βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο στο παρελθόν. Ναι, σωστά, σωστά. Του κόβαν από το περιοδεύον. Ο οποίος δεν ήταν απόστρατος. Είναι πολύ καλή η επισήμανσή σας. Πολύ καλό είναι. Για αυτούς που βάζουν τα μέλη. Είναι τόσο βαρύ το όνομα όμως που πραγματικά δυσκολεύομαι ακόμα και να του αναφέρω ότι ο προηγούμενος στρατιωτικός απόφυτος της σχολής Ευελπίδων, ο οποίος ήταν βουλευτής, όχι στο Κομμουνιστικό Κόμμα στην ΕΔΑ, ήταν ο Σαράφης. Στην ΕΔΑ, Είναι πραγματικά κάτι. Τώρα μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα μεταπολιτευτικά. Αυτό εννοώ. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα μεταπολιτευτικά. Είναι ιδιαίτερα βαρύ. Και ήθελα να το επισημάνω γιατί δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Κύριε Παπαναστάση, θα ήθελα τη γνώμη σας για το θέμα, αλλά επικαλούμενος και την πρώτερη ιδιότητά σας του στρατιωτικού, να μας πείτε και επιχειρησιακά αν υπάρχουν τρόποι να ελεγχθεί η κατάσταση ή είναι υπεράνω των πρακτικών δυνατοτήτων μας να ελέγξουμε τα κύματα αυτών των ανθρώπων. Μακριά από μένα. Προτάσεις οι οποίες συνδέονται με την πρώτερη μου ιδιότητα. Εντάξει. Το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Ερώτημα έκανα. Βεβαίως όχι, όχι. Το σχολιάσω δεν είναι μορφή. Ερώτημα έκανα, διότι όπως ακούσατε οι συνάδελφοί σας, η κυρία Βιέρη διερωτήθηκε δηλαδή πώς να τους σταματήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Θα σας απαντήσω. Τι να κάνουμε φραγμό. Τεχνικά εγώ εκφράζοντας τον απλό Έλληνα πολίτη, τον άνθρωπο που θα εξειδικεύω το ερώτημα. Το πολεμικό ναυτικό έχει θαλάσσια σύνορα να προστατεύσει, υπάρχουν αυτά ή όχι? Θα σας απαντήσω. Τι είναι η ερώτηση? Θα σας απαντήσω. Γιατί πληρώνει ο ελληνικός λαός ένα πολεμικό ναυτικό ή για να είναι στον άσταθμο είναι? Θα σας απαντήσω. Αν το ναυτικό έχει θαλάσσια σύνορα, να ας ρωτήσει την αρμάδα του ΝΑΤΟ που την κάλεσε ο Καμένος να έρθει στο Αιγαίο για να διασφαλίσει, και έκλεινε το μάτι αν θυμάστε στην κάμερα, να διασφαλίσει τα σύνορα του Αιγαίου. Είναι γνωστό λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ, δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα σε χώρες, αλλά μόνο επιχειρησιακούς τομείς. Σωστά. Άρα το ξεχνάμε. Μάλιστα. Αυτό. Εντάξει, ήτανε ένας... Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, λέω εγώ, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Ακριβώς, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βεβαίως και έχει θαλάσσια σύνορα. Το προσωπικό του ναυτικού λιώνει στα καταστρώματα. Δεν είπα δεν λιώνει εγώ το προσωπικό. Πάμε σε άλλο όμως τώρα. Πάμε σε άλλο. Καταρχάς αυτή τη στιγμή και όσον αφορά την πρώτερη μου ιδιότητα, είπα μακριά από μένα γιατί διακούστηκαν προτάσεις από ρατσιστικά, ξενοφοβικά και κρυφοφασιστικά στόματα που δυστυχώς βρίσκονται και μέσα στη Βουλή σήμερα, μετά το τρίτο ΑΛΤ,
να πυροβολείται ο μετανάστης. Δηλαδή, η Αφγανή με το παιδί στο χέρι θα ακούσει τρεις φορές ΑΛΠ και αν δεν πειθαρχήσει θα την πυροβολήσουμε. Είναι προτάσεις της χρυσής, της ελληνικής λύσης. Της ελληνικής λύσης αυτό. Εντάξει, αυτά και διευκρίνησαν ότι εννοούν να πυροβολεί στον αέρα. Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του θέματος. Σήμερα η Μπριζόλα η περιβόητη και τα λουκάνικα του Κυριανάκη από την άλλη μεριά παίζουν από το πρωί από τις 6 ώρα. Είναι όμως χυδαίο αυτό το πράγμα και πίσω από αυτό κρύβεται ο ρατσισμός και η πρόκληση που είναι οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, που είναι το κυνήγι που κάνανε στους μετανάστες στα Βρασνά, οι προπυλακισμοί και όλα αυτά τα στοιχεία, ας πούμε. Το θέμα ποιο είναι. Κανείς δεν βλέπει και κανείς δεν λέει και κανείς δεν είπε και σε αυτό το πάνελ εδώ πέρα, γιατί οι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται στην Ευρώπη, ξεσπιτώνονται, να το πούμε με δύο λόγια. Είπε η κυρία Βούλτεψη προηγουμένως ότι έρχονται και παραβιάζουν σύνορα. Mm-hmm. Πηγαίνετε, πέστε το αυτό στον Σύριο, που είδε μέσα τρεις και τέσσερις χώρες να παραβιάζουν τα σύνορά τους. Το ΝΑΤΟ ήταν εκεί. Και το ΝΑΤΟ το βοήθησε η ελληνική. Δεν είναι όμως μόνο από τη Συρία. Όλες οι χώρες που έρχονται. Από την Κωνσταρίκα, που έρχονται. Από την Κωνσταρίκα. Θα σας απαντήσω. Είναι το Αφγανιστάν, διαφορετικά κράτη. Η Κωνσταρίκα, ναι. Η Ιεμένη, ναι. Η Λιβύη, ναι. Είναι χώρες που είτε έχουν καθαρό πόλεμο είτε σε λάμψη. Και πώς χωράνε σε μια χώρα, κύριε Παπαδάκη. Και η Ελλάδα πρέπει να μαζέψει όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους περιβάλψει. Η Ελλάδα καταρχάς θα πρέπει με την πολιτική της να ξεκαθαρίσει τη θέση της που δεν το ξεκαθαρίζει. Ποια είναι η πρότασή σας, αυτή ρωτάμε. Η πρότασή μας είναι καταρχάς πρώτα απ' όλα να σταματήσει η ελληνική κυβέρνηση να τροφοδοτεί την πηγή δημιουργίας προσφύγων. Δηλαδή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μια πολιτική υπεριαλιστική, επεμβαίνει σε αυτές τις χώρες και είναι γνωστό γιατί επεμβαίνει. Η επέμβαση στη Συρία δεν έγινε για το θεαθήνε. Δηλαδή, αν πάψει να στηρίζει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πάψουν και οι ροές. Έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη. Ας ξεκαθαρίσει η ελληνική θέση, η ελληνική κυβέρνηση τη θέση. Παναγιά μου. Ας την ξεκαθαρίσει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό προτείνεται η Νέα ως λύση. Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, από τη μια μεριά στυλιτεύει και την έλευση των μεταναστών εδώ πέρα στην Ελλάδα, από την άλλη όμως παραχωρεί τη βάση της Σούδας για τους Αμερικάνους να πηγαίνει, και η κυβέρνηση του ζήτησε, το έκανε προηγούμενα, να πηγαίνει και μάλιστα να κάνει επεμβάσεις. Τα πλοία τα οποία βομβάρδισαν τη Συρία. Ναι, αλλά από την υποσαχάρη Αφρική αυτή που έρχονται για παράδειγμα. Τα πλοία τα οποία βομβάρδισαν στη Συρία φύγανε από τη Σούδα. Δεν υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες. Δεν υπάρχουν και οικονομικοί μετανάστες, κύριε Παπαναστάση, μεταξύ αυτών που καταφθάνουν. Κύριε Παπαναστάση, δεν είναι και οικονομικοί μετανάστες. Δεν είναι άνθρωποι που έρχονται να βρουν μια καλύτερη τύχη. Όχι, γιατί δεν έχει Σοβιετική Ένωση. Άμα είχε. Μα τελείω τώρα. Δεν έχει σύμφωνο τη Βαρσοβία τώρα. Δεν ησύχασε. Τι να κάνουμε. Δεν έχει σύμφωνο της Βαρσοβίας γιατί έχει την ΝΑΤΟ. Όντως οι γύρω-γύρω μας παρακαλώ να μπουν. Το ήθελα λίγο. Το ΝΑΤΟ γι' αυτό ήταν. Γιατί έχει ΝΑΤΟ, ξέρετε γιατί έχει ΝΑΤΟ. Γιατί το σύμφωνο του καταρχάς του ΝΑΤΟ είναι τώρα, πριν το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Γύρω-γύρω μας παρακαλώ να μπουν και εμείς θέλουμε να φύγουμε. Παρακαλώ να μπουν. Για να το δούμε λίγο στα Βαλκάνια. Παρακαλάνε οι γύρω-γύρω να μπουν. Και εμείς λέμε να φύγουμε. Ας το δούμε στα Βαλκάνια. Βλέπουμε τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Η Αλβανία. Το Μαυροβούνιο. Παρακαλά να μπουν. Μα από εσάς ξεκινάει. Παρακαλά να μπουν. Είναι η Αλβανία, το Μαυροβούνιο. Η Βόρεια Μακεδονία. Είναι. Ποια είναι, τι διασφάλισε το ΝΑΤΟ σε αυτές τις χώρες. Τότε είναι όλες ανόητες που θέλουν να μπουν. Έχουμε όμως το πρόβλημα, κύριε Βουλευτά, έχουμε το πρόβλημα. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει, θα συμφωνούσε κανένας ότι προληπτικά, εντός εισαγωγικών προληπτικά, θα μπορούσε να υπάρχει αυτό ή σε μια κατεύθυνση πολιτικής εξέβρεσης. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται τώρα. Τους μετανάστες. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε. Είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα λέμε να φύγουν οι μετανάστες από τα νησιά. Έχουμε κάνει ένα νέο Δουβλίνο μέσα στην Ελλάδα. Να φύγουν και να μοιραστούν στην υπηρετική χώρα σε εγκαταστάσεις οι οποίες πραγματικά θα είναι ανθρώπινες, θα τους παρασχεθεί κάθε βοήθεια και εφαρμόζοντας τις προβλέψεις τις οποίες ήδη υπάρχουν στον ΟΗΕ, άσχετα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει άλλα. Να πάνε στον τόπο προορισμού, στον τόπο επιλογής τους. Μάλιστα. Αυτό αυτή είναι η πρόταση. Τι προϋποθέτει αυτό. Αυτό είναι ωραίο που λέτε. Να σας απαντήσω. Αυτό είναι ωραίο που λέτε, αλλά άμα δεν να σας απαντήσω τι προϋποθέτει αυτό. Τους έχουν κλείσει τόσο. Προϋποθέτει απειθαρχία απέναντι στη συμφωνία που έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε
Η Ελλάδα θα, στην Ελλάδα θα συνοστίζονται και θα έρχονται. Πρακτικά. Επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε την προανακριτική Παπαγγελόπουλου. Mm. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπήρξε δίλημα στο αν μέλη προανακριτικής επιτροπής μπορούσαν να συμμετέχουν, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα είναι και μάρτυρες. Υπήρξε και στο παρελθόν, άρα και τώρα θα μπορούσε να γίνει. Το γιατί η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να εφαρμόσει αυτή την τακτική και να σηκώσει αυτό τον κουρνιαχτό έχει ερμηνεία. Η Νέα Δημοκρατία, λέτε, το επέλεξε. Η Νέα Δημοκρατία το επέλεξε. Mm-hmm. Να, το, να επιμείνει να είναι οι δύο μάρτυρες αυτοί ή να εξαιρεθούν. Αυτή την οξύτητα. Αυτή την οξύτητα. Εσείς με τι καταλαβαίνω ότι διαφωνείτε, με το να καταθέσουν ως μάρτυρες ή... Όχι, εμείς λέμε ότι θα μπορούσαν να είναι και μέλη της προανακριτικής, αλλά και να καταθέσουν. Μάλιστα. Αν πραγματικά έχουν στοιχεία, mm-hmm. να τα καταθέταν. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται... Πότε έγινε στο παρελθόν αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι να γίνει ποτέ στο παρελθόν. Έχω καλύψει πάρα πολλές προανακριτικές επιτροπές. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια κοινωνικό συντάκτη. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Η οξύτητα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αποσκοπεί στο να συσκοτήσει το πραγματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι το ότι το φάρμακο αυτή τη στιγμή έχει γίνει εμπόρευμα. Αυτό το εμπόρευμα τροφοδοτεί κολοσιές εταιρείες. Δεν είναι το αντικείμενο αυτό της Επιτροπής, το γνωρίζετε. Θα σας απαντήσω. Όλα όμως το ένα φέρνει το άλλο. Στον ίδιο τομέα είναι αυτά. Και από εκεί και πέρα, μέσα από αυτό, το κέρδος είναι γνωστό ότι φέρνει τον χρηματισμό, φέρνει την εξαγορά, φέρνει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή διερευνώνται. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό νομίζουμε ότι είναι το πρόβλημα. Και βέβαια, να σας πω και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή τα διλήμματα τα οποία μπαίνουν, ας αναρωτηθούμε πόσο πραγματικά ενδιαφέρουν τον κόσμο, τον εργαζόμενο, ο οποίος βλέπει ότι και στον τομέα της υγείας και στον τομέα του φάρμακου δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες. Είναι μέσα από μελέτες τις οποίες κάνω και μέσα από στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινώσει οι ίδιοι οι γιατροί, αυτή τη στιγμή καρκινοπαθείς αδυνατούν να αγοράσουν τα αναγκαία φάρμακα για τη θεραπεία τους. Πέρα από τα συγκεκριμένα τα οποία συζητήσαμε σήμερα, βιώνουμε μία πολιτική από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που στόχος της είναι, πέρα από τις εξαγγελίες περί ανάπτυξης για όλους, μία πολύ βάναυση και βίαιη επίθεση στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα. Είδαμε το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τα μητρώα της συνδικαλιστικούς φορείς. Είδαμε γενικά μία προσπάθεια χειραγώγησης του εργατικού κινήματος, το οποίο πραγματικά μέσα από αυτά τα οποία βιώνει έχει κάθε λόγο να ξεσηκωθεί, να αγωνιστεί και να διεκδικήσει. Αυτή ακριβώς την πολιτική βλέπουμε να εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, και εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τον ελληνικό λαό, όχι απλά να μην εμπιστευτεί αυτή την πολιτική, αλλά να κάνει ό,τι μπορεί να αντισταθεί για να την αποτρέψει.